Νομίζω ότι κανείς δεν φανταζόταν πριν από αρκετά χρόνια ότι ένα ψαροχώρι στον κόλπο του Μεραμπέλου σήμερα θα ήταν σημείο συνάντησης του Διεθνούς Jet Set. Είναι ένα ψαροχώρι που έχει παίξει κομβικό ρόλο ακόμα και σε ιστορικά γεγονότα, με ηγέτες που πολλές φορές έληγαν και ένα πόλεμο μέσα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Η Ελούντα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κριτικός που να μην αγαπάει την Ελούντα, δεν υπάρχει κριτικός που να μην έχει επισκεφθεί την Ελούντα και βεβαίως κρατάω το στοιχείο ότι η Σπιναλόγκα είναι ο δεύτερος σε επισκεψιμότητα αρχαιολογικός χώρος της Κρήτης μετά το Μινωικό Ανάκτορο στην Κνωσό. Μαζί μας εδώ ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, ο κύριος Αντώνης Ζερβός και ο Αντιπρόεδρος των Ξεναγών της Κρήτης και της Σαντορίνης, ο κύριος Βαγγέλης Παπανικολάου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ο λόγος που οι δύο κύριοι είναι σήμερα εδώ είναι μια σημαντική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη το πρωί στο κοινοτικό κατάστημα της Ελούντας. Θα μπει στο μικροσκόπιο, η αρχαιολογική θησαυρή της Ελούντας, γιατί στον κόλπο του Μεραμπέλου κρύβεται και μια μικρή χαμένη Ατλαντίδα για την Κρήτη. Εξαιρετικά αυτά που θα δούμε. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και τον κύριο Παπανικολάου που είναι εδώ, γιατί δεν έχουν έρθει με άδεια χέρια. Μαζί θα δούμε και εξαιρετικές φωτογραφίες από τη διαδρομή της Ελούντας, από ψαροχώρι στο πώς είναι σήμερα, αλλά και εξαιρετικές φωτογραφίες από αυτή τη μικρή χαμένη Ατλαντίδα. Κύριε Δήμαρχε, η αλήθεια είναι ότι η Ελούντα είναι από τα μέρη της Κρήτης που έχουν αυτό το brand name από μόνα τους. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πούμε Κρήτη, που πήγες διακοπές στην Ελούντα. Άρα αυτό είναι μια κατάκτηση. Είναι μια κατάκτηση χρόνων και για τους κατοίκους αλλά και για τους ανθρώπους που διαχειρίζονται αυτό που λέμε τουριστικό προϊόν της Ελούντας. Την Πέμπτη τι ακριβώς θα γίνει σε αυτή την ημερίδα? Και να πω στους τηλεθεατές ότι βλέπουν εξαιρετικές φωτογραφίες από αυτές που θα δουν οι παρευρισκόμενοι την Πέμπτη στην ημερίδα. Καταρχήν να πω καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην εκπομπή. Να δηλώσω ότι πράγματι η Ελούντα αποτελεί ένας από τους πρώτους προορισμούς σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Είναι brand name από μόνη της, δίπλα δεύτερο brand name μετά το όνομα της Κρήτης. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το να διατηρήσουμε εμείς σαν Δήμος και οι επιχειρηματίες της περιοχής αυτό το καλό brand name το οποίο δημιουργήθηκε κάποια εποχή και που τώρα εξαιτίας μιας σειράς καταστάσεων και αδυναμίας συμπλήρωσης και ολοκλήρωσης υποδομών περνάει κάποια προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε. Λοιπόν, σας διακόψω λίγο για να βοηθήσουμε τους τηλεθεατές. Βλέπουν φωτογραφίες από δίτες στο σημείο που βρίσκεται μια ολόκληρη πολιτεία σε 2 μέτρα κάτω από το βυθό. Και είναι αυτό ακριβώς η φωτογραφία που βλέπουμε. Να υποθέσω, κύριε Δήμαρχε, ότι αυτή η πολιτεία θα μπορούσε να γίνει σημείο συνάντησης παγκόσμιο όσον αφορά τον καταδυτικό τουρισμό. Αυτός είναι ο στόχος και μάλιστα πέρυσι μετά την έρευνα η οποία έγινε από τις ενάλλειες αρχαιότητες και συγκεκριμένα από τον αρχαιολόγο δίτη τον κύριο Θεοτόκη Θεοδούλου μαζί με το ΙΤΕ και έγινε μια καταγραφή των υφισταμένων κατασκευών οι οποίες είναι σε πάρα πολύ μικρό βάθος, ξεκινάνε από την παραλία που μπορεί κανείς να τις δει εύκολα περπατώντας μπροστά από το βυζαντινό μνημείο της ανάληψης και βυθίζονται μέσα στη θάλασσα. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν τα οποία προέκυψαν πέρυσι θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό να βγουν στην επιφάνεια, να τα πληροφορηθεί ο κόσμος και κυρίως βέβαια να έχουν εικόνα για όλα αυτά τα πράγματα οι φίλοι μας οι ξεναγοί, οι συνεργάτες μας οι ξεναγοί, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά το τουριστικό προϊόν δίνοντας πλήρες και σωστές πληροφορίες για αυτό τον μοναδικό τόπο όπως είναι η ευρύτερη περιοχή της Ελούντας. Λοιπόν, η Σπιναλόγκα είναι το δυνατό χάρτη της Ελούντας όσον αφορά την επισκεψιμότητα, κύριε Παπανικολάου. Είναι χιλιάδες οι επισκέπτες που επιλέγουν σε μια από τις εκδρομές τους να είναι στο πρόγραμμα η Σπιναλόγκα. Άρα αυτή η ημερίδα είναι ένα δυνατό εργαλείο για το πώς θα μπορούμε να κάνουμε από την απογείωση της Ελούντας να πάμε στην εκτόξευση της Ελούντας. Η Σπιναλόγκα έχει περίπου 270.000 επισκέπτες μόνο η Σπιναλόγκα. Αλλά αν προσθέσουμε τα άλλα αξιοσημείωτα μέρη της περιοχής, μπορούμε αυτό ακριβώς να το κάνουμε πολύ περισσότερο. Η όλη περιοχή, συνδυασμός Ελούντα, Άγιο Νικόλαος, Κριτσάς, αλλά και τα χωριά τα οποία είναι γύρω, έχουν φανταστικές ομορφιές. Αυτό που εμείς ξεναγεί κάνουμε είναι να μάθουμε κατευθείαν από τους αρχαιολόγους, από τους ειδικούς, το τι ακριβώς υπάρχει, ώστε εμείς, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος ακριβώς, να το περάσουμε στους επισκέπτες της Κρήτης, να διαδώσουμε το τι υπάρχει και να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα.
Με πάντα με σωστό τρόπο και σωστές γνώσεις. Άρα, στο μικροσκόπιο της ημερίδας την Πέμπτη θα μπουν κάποια θέματα, όπως παραδείγματος χάρη η βυθισμένη πολιτεία που βλέπουμε τώρα στις φωτογραφίες, αλλά θα γίνει και μια αναφορά στις εκκλησίες της Πιναλόγκας. Υπάρχουν σε διάφορες περιοχές και γι' αυτό έχουμε τρεις διαφορετικούς ομιλητές. Είναι ο κύριος Θεοτόκης Θεοδούλου, ο οποίος είναι αυτές τις φωτογραφίες που είδατε με τα υποβρύχια μέρη της αρχαίας πόλης. Είναι ο κύριος Παπαδόπουλος Νίκος, ο οποίος είναι αυτός που έκανε την καταγραφή. Αλλά είναι και η κυρία Μοσκόβη, κυρία Γεωργία Μοσκόβη, η οποία εκτός από τη Σπιναλόγκα, η οποία έχει κάνει μια φανταστική δουλειά εκεί πέρα, είναι και περιοχές όπως της Κριτσάς, με βυζαντινές εκκλησίες, με πάρα πολύ όμορφες τοιχογραφίες. Μάλιστα. Οπότε πλουτίζομαι την γκάμα και φέρνομαι περισσότερες δυνατότητες και επιλογές στους επισκέπτες να μείνουν και να αξιοποιήσουν τον χρόνο τους. Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να συμπληρώσω ότι γι' αυτό ακριβώς, επειδή η Σπιναλόγκα είναι το δυνατό χαρτί όλου του Μεραμπέλου, γι' αυτό και η προσπάθειά μας πλέον έχει επικεντρωθεί στο να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης του μνημείου ως προστατευόμενου μνημείου της UNESCO, και όλη αυτή η περιοχή της Ελούντας, Βρουχάς, Λούμας, Κριτσά είναι ουσιαστικά η περιοχή συνοδείας του μνημείου, και δεν συζητάμε μόνο για αρχαιολογικά στοιχεία αλλά και βυζαντινά και μεταβυζαντινά. Γι' αυτό και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και η πρόθεση της υπόθεσης του θρησκευτικού τουρισμού και της ανάδειξης όλων των θρησκευτικών μνημείων. Δεν είναι τυχαίο το ότι το Πάνω Μεραμπέλο χαρακτηρίζεται το Άγιον Όρος της Κρήτης εξαιτίας των εξαιρετικών μοναστηριών και των πολλών μοναστηριών και εκκλησιών που υπάρχουν. Εκεί στοχεύει και η ομιλία την οποία θα κάνει η κυρία Μοσχόβη, η οποία θα πρέπει να πούμε ότι ουσιαστικά είναι ο στυλοβάτης της υπόθεσης της ανάδειξης της Πιναλόγκας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει ψυχή και σώμα στο να φτάσουμε εκεί που είμαστε σήμερα, και θα πρέπει και δημόσια κάποιες φορές να πούμε ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν τον εαυτό τους για αυτές τις υποθέσεις, προσπαθώντας να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Να πω εδώ ότι η αρχαία Ολούς, η οποία είναι βυθισμένη και που τουλάχιστον σε εμάς ακόμα δεν είναι γνωστό πώς ακριβώς συνέβη και βυθίστηκε, είναι μία από τις 100 πόλεις της Μινωικής εποχής. Ήταν συνδεδεμένη με την αρχαία Ίστρωνα στο Καλό Χωριό με σύμφωνο αδελφοποίησης. Ήταν το πρώτο σύμφωνο αδελφοποίησης που έχει καταγραφεί ιστορικά, ούτως ώστε οι πολίτες της μιας πόλης στην άλλη να έχουν ίσα δικαιώματα. Είχε δικό της νόμισμα, ήταν επομένως ένα ιδιαίτερα σημαντικό αρχαιολογικό μέρος. Είναι απίστευτο, γιατί αυτή η πολιτεία σήμερα είναι κάτω από την επιφάνεια του νερού. Μάλιστα, αν θέλετε, όταν ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός και λέμε, όπως αφού λέμε, η θάλασσα είναι λάδι και περνάει το καΐκι από πάνω, φαίνονται οι τείχοι κάτω μέσα στη θάλασσα. Και είναι σίγουρο ότι στην προσπάθεια που κάνουμε βελτίωσης και ανάδειξης του καταδυτικού τουρισμού θα πρέπει να δούμε πώς θα ενταχθεί στο πακέτο που προωθεί η περιφέρεια Κρήτης, πρωτοποριακά θα έλεγα, μαζί με άλλο ένα απλό καταδυτικό κέντρο που προγραμματίζουμε κοντά στον Άγιο Νικόλαο, ούτως ώστε το πακέτο αυτό των δύο να δώσει κάτι καινούριο στο τουριστικό προϊόν της περιοχής. Αυτή τη στιγμή, κύριε Παπανικολάου, για έναν επισκέπτη, όταν επιλέγει, επειδή μιλάτε με πολλούς ξένους ανθρώπους που έρχονται το καλοκαίρι διακοπές εδώ, μετά το μινωικό ανάκτορο της Κνωσού, το δεύτερο πρόγραμμα που βάζει είναι επίσκεψη στο νησί της Πιναλόγκας. Ναι, όπως είναι η τωρινή κατάσταση, πραγματικά είναι το δεύτερο σε επισκεψιμότητα στην Κρήτη. Αλλά ήθελα να ξανατονίσω, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, πολύ σωστά, δεν είναι μόνο η Πιναλόγκα, είναι η όλη περιοχή του Μεραμβέλου, οποίο ανάλογα το ενδιαφέρον των επισκεπτών γίνονται και διάφορες επισκέψεις. Σπιναλόγκα με τυπικά χωριά, με μόνια Αρετίου, με διάφορες εκκλησίες. Σπιναλόγκα με Κριτσά, Σπιναλόγκα με Άγιο Νικόλαο. Οπότε όσο περισσότερα σημαντικά μνημεία έχουμε, τόσο το καλύτερο να τραβήξουμε περισσότερο κόσμο. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό που έχει καταφέρει η Ελούντα. Γιατί η Ελούντα δεν είναι απλά ένας τουριστικός προορισμός με ένα brand name. Είναι ένας μύθος για την Κρήτη. Πέρα από το ότι κάθε χρόνο παπαράτσι από ολόκληρο τον κόσμο καταφτάνουν στην Ελούντα για να καταγράψουν σήμερα, εν έτη 2016, τους χολιγουδιανούς στάρ που επιλέγουν για τις διακοπές τους στην Ελούντα, πολιτικούς ηγέτες, εγχώριους ανθρώπους της OUBIS και τα σχετικά. Τι νομίζετε ότι είναι αυτό που ουσιαστικά έκανε σημείο συνάντησης του Διεθνούς Jet Set της Πιναλόγκα? Ας πούμε, ο Ανδρέας Παπανδρού έπαιξε καταλυτικό ρόλο σε αυτό. Βεβαίως. Αντιλαμβάνεστε ότι η παρουσία του Ανδρέα Παπανδρέου στην περιοχή και η συνάντησή του με πάρα πολλούς ηγέτες στην περίοδο εκείνη οδήγησε τα πράγματα εμπολής στην κατάσταση που είναι σήμερα. Γι' αυτό και, αν θέλετε, φαίνεται καθαρά το πράγμα.
Θα πρέπει να πούμε όμως ότι η περιοχή είχε από μόνη της τη δυνατότητα, όχι μόνο εξαιτίας. Ήταν ένα ψαροχώρι, κύριε Δημήτρη. Ήταν ένα ψαροχώρι, όμως μην ξεχνάτε ότι ο κόλπος του Μεραμπέλου έχει την αίσθηση ο επισκέπτης μας ότι βρίσκεται σε μια μεγάλη πισίνα, διότι η οροσειρά της Σιτίας φαίνεται απέναντι. Δεν νιώθει εκείνη την απεραντοσύνη και την άγνοια που νιώθει στην ανοιχτή θάλασσα, με αποτέλεσμα να νιώθει τον τόπο πιο κοντά δικό του. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές εμείς που θα βρεθούμε για λίγες ώρες στην περιοχή, ότι η περιοχή και ειδικά στην περιοχή της Πλάκας υπάρχει μια απίστευτη άβρα, υπάρχει μια απίστευτη ηρεμία. Έτσι ακριβώς, όλο τον χρόνο. Είναι εξαιρετικός πρόορισμος. Είναι ρηχά τα νερά, είναι πιο ζεστά τα νερά από ότι είναι στη βόρεια παραλία της Κρήτης. Δεν είναι τυχαίο ότι στην μελέτη που είχε γίνει από τη Λίπτον το 1962 για το χωροταξικό της Κρήτης είχε προταθεί η περιοχή για τουριστική ανάπτυξη, ακριβώς αξιολογώντας κλιματικά και λοιπά στοιχεία που υπάρχουν. Βέβαια, η παρουσία όλων αυτών των ανθρώπων, διότι κοντά στον Ανδρέα, στον Μιτεράν και στον Καντάφη που ήρθαν εκείνα τα χρόνια, ακολούθησαν πάρα πολύ. Ο Σιμίτης κατέβαινε, αλλά και στη συνέχεια ο Καραμαλής κατέβηκε. Όλοι οι ηγέτες, και οι Έλληνες και οι ξένοι, μαζί με μια μεγάλη γκάμα του διεθνούς jet set, όπως είπατε, από ποδοσφαιριστές μέχρι καλλιτέχνες. Όλοι αυτοί λοιπόν δημιούργησαν μια εικόνα ή ένα όνομα γύρω από την περιοχή. Όπως αντίστοιχα έχουν δημιουργήσει αντίστοιχες κατηγορίες για τη Μύκονο. Ναι, οφείλουμε να αναφερθούμε βεβαίως και στη σημαντική ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί υπήρξαν επιχειρηματίες που εκεί πέρα δημιούργησαν εξαιρετικές ξενοδοχειακές μονάδες που παρήχαν αυτό που λέμε το επίσκεψη incognito σε μια περιοχή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μην ξεχνάτε ότι τη δεκαετία του 60 στον Άγιο Νικόλο έγινε το πρώτο VIP ξενοδοχείο στην Ανατολική Μεσόγειο με τις βίλες, και θα πρέπει να πούμε ότι σημαντικό στοιχείο, μάλιστα πρόσφατα ο Δήμος τον τίμησε περίπου ένα μήνα πριν φύγει από τη ζωή, τον κοινοτάρχη που βρέθηκε στα πράγματα εκείνη την περίοδο που η ιδιωτική πρωτοβουλία ήθελε να επενδύσει σε αυτή την περιοχή, μπήκε μπροστά με τις πρωτοβουλίες του, με την διάθεσή του να βοηθήσει και να βγάλει τον τόπο του από την μιζέρια που υπήρχε, ο Δημήτρης ο Αρναουτάκης. Βρέθηκε λοιπόν ο κατάλληλος άνθρωπος την κατάλληλη στιγμή με τους κατάλληλους επενδυτές, όλο αυτό το πακέτο, και οδήγησε στα πράγματα που είναι σήμερα. Κύριε Παπα-Νικολάου, βεβαίως, επειδή εσείς έχετε την ευκαιρία να ακούτε και τι λένε οι επισκέπτες, νομίζω, και δεν το αφισβητεί αυτό ο Δήμαρχος, άλλωστε την καλοπροαίρετη κριτική πάντα τη δέχεται, ότι πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα στην Ελούντα. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, και εκεί θα ήθελα να επενέσω άλλη μια φορά δημόσια τους ίδιους πολίτες της Ελούντας που πριν λίγο καιρό, δίνοντας ο καθένας από το ειστέρημά του, βοήθησαν και έφτιαξαν το χώρο στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων, που δεν προβλεπόταν. Έτσι αυξήθηκε η ασφάλεια και η καλή τάξη και η καλή παρουσία των επισκεπτών στο χώρο. Οπότε οι ίδιοι οι πολίτες της Ελούντας και οι επιχειρηματίες δώσαν το καλό παράδειγμα στην πολιτεία που τότε με προηγούμενη δημοτική αρχή δεν ήταν τόσο γρήγορη. Αλλά επίσης ότι πάντα υπάρχει δυνατότητα να το βελτιώσουμε, αυτό είναι πάντα σίγουρο. Υπάρχουν μηνύματα προς τον Δήμαρχο, και να κλείσουμε με αυτό. Οδικό δίκτυο και φωτισμός. Πρέπει, λέει, οπωσδήποτε να γίνει κάτι και αυτό άμεσα. Αυτό είναι πράγματι. Είναι γνωστό ότι από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε ξεκινήσει το έργο της μελέτης της διαμόρφωσης πλατείας, όπου θα αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα. Τώρα, μέχρι τον Απρίλιο, θα υλοποιήσουμε κάποια πράγματα στην πλατεία και ευελπιστούμε για την επόμενη περίοδο ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι παραπάνω. Εγώ θα σας ευχηθώ καλή σεζόν. Την Πέμπτη το πρωί, μια εξαιρετική ημερίδα, βάζει στο μικροσκόπιο τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Ελούντας. Να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου αλλά και τον κύριο Παπα-Νικολάου από τους ξεναγούς που μας παραχώρησαν, και ειδικά τον κύριο Παπα-Νικολάου που μας παραχώρησε το υλικό αυτό για να το μεταφέρουμε. Αποκλειστικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Κύριε Δήμαρχε, δείτε την Ελούντα, αξίζει τον κόπο, γιατί είναι ένα διαμάντι στην καρδιά του Μεραμπέλου. Είναι η χρυσή κότα που κάνει τα αυγά για τον Άγιο Νικολάου. Άρα πράγματι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.